καλύπτει ότι είναι ομοφυλόφιλος και να δημοσιεύει και τις σεξουαλικές του προτιμήσεις στο διαδίκτυο, τώρα θα σχολιάσει ο καθένας όπως νομίζει. Τι έχει γίνει εδώ? Λοιπόν, να πούμε ότι πρόκειται για έναν διάσημο κομμωτή. Είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον γνωρίζουν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο πολύ σωστά, καθώς έχει καταγωγή από την Κύπρο. Είναι Ελληνοκύπριας καταγωγή. Ο οποίος αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις σεξουαλικές του προτιμήσεις και επιλογές στο Facebook, στον προσωπικό του λογαριασμό, σοκάροντας και να έτσι, το μοιράσει τους... ανοιχτά σε όλο τον κόσμο. Σωστά, σοκάροντας τους φίλους του, τους διαδικτυακούς του και όσους φυσικά είδαν, που ήταν αρκετοί, έγινε αμέσως viral, να πούμε, η συγκεκριμένη δημοσίευση. Γράφει λοιπόν ο να κύριος... Να πούμε το όνομά του, παρακαλώ. Ο συγκεκριμένος... Να πούμε το όνομά του, γιατί ο ίδιος δημοσίευσε τη σεξουαλική του ζωή. Εδώ λοιπόν. Ο κύριος λέγεται Στράτος Δημητρίου. Είναι από τους γνωστότερους και διασημότερους κομμωτές. Το βλέπουμε την Αναβίση, βέβαια. Βγήκε λοιπόν και είπε τι, Ευαγγελικά. Λοιπόν, λέει: είναι αργά και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και έχω αποφασίσει να κάνω μια σελίδα για την ομοφοβία στον τόπο μας, γράφοντας τις δικές μου εμπειρίες. Με παπαρίζου, βανδύ φωτογραφίες βλέπουμε, ναι. Και ακούγοντας τις δικές μου εμπειρίες και ακούγοντας τις δικές σας, ονομάζοντάς την. Αγκάλιασέ με, μη σμπρώχνεις. Είμαι 52 χρονών, είμαι ομοφυλόφιλος. Δεν έχω την τέλεια εξωτερική εμφάνιση, αλλά έχω αξίες. Έχω πολύ θλίψη, όπως οι περισσότεροι γκέι της γενιάς μου, που αρκετοί έφυγαν με πολύ πόνο από την μη αποδοχή και μπούλινγκ που βίωσαν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες φορές αυτό το μπούλινγκ και η ψυχολογική εκμετάλλευση κάποιων με οδήγησαν σε απόπειρες κατά του εαυτού μου. Σας παρακαλώ, γονείς, αγαπάτε τα παιδιά σας, εσείς τα δημιουργήσατε, γεννιούνται έτσι. Ρωτήστε όποια επιστήμη θέλετε. Εγώ χιλιάδες φορές έγινα θρύψαλα από τον κόσμο και τα κόμπλεξ τους. Αν δεν είχα την αγάπη της οικογένειάς μου και μερικών πραγματικών φίλων, ούτε θα ζούσα, ούτε θα έκανα ό,τι έκανα. Εσείς θα σώσετε τα παιδιά σας, μάνες, αγαπάτε και αγκαλιάστε τα ό,τι σεξουαλική ταυτότητα και αν έχουν. Είναι η πιο καλή πράξη που θα κάνετε. Λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Αναφέρεται για ομοφοβικούς. Θα μπορούσαμε να δούμε ποια είναι η ομοφοβικός, τι εστί, δηλαδή, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πέντε πράγματα. Ένα είναι αυτό που λέει ο κύριος Θεοδωρίδης. Και... πρώτο και δεύτερο και το σημαντικότερο, δηλαδή, ο ομοφοβικός είναι αυτός που ζητάει όχι την παραφύση αλλά τη φύση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, γίνεται ένα τεράστιο κομφούζιο και μια τεράστια συζήτηση για ομοφοβικούς τη στιγμή που ούτε καν ξέρουμε τι εστίο είναι το ομοφοβικός. Και προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά μας τα πρότυπα του μη φυσικού. Με συγχωρείτε, κύριε Θεοδωρίδη, και δεύτερον ή τρίτον, γιατί αναφέρατε δύο σοβαρά θέματα, η επιστήμη δεν έχει αποφανθεί ακόμα για το τι είναι ομοφιλοφιλία και αν είναι εγγενησιμιού ή αν είναι κάτι το οποίο προσλαμβάνει ο νέος σε νεαρή έχει ηλικία. Αποφανθεί προπολού. Έχει αποφανθεί. Και συνεχίζει και κάνει έρευνες και έχει αποφανθεί. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι τα επίσημα αποτελέσματα που δεν γνωρίζω τα επίσημα αποτελέσματα είναι ότι κάποιοι έχουν γεννηθεί με πρόβλημα. Υπάρχει ακόμα, το οποίο το έμαθα πρόσφατα από σεμινάριο που παρακολουθήσατε. Παρακαλώ, επειδή δεν είμαστε γιατροί, μισό λεπτό, παρακαλώ. Έχει πρόβλημα αυτό... κάποιο να είναι ομοφυλόφιλο, κυρία Καμπίτση, αυτό κάνετε τώρα. Αυτό για τεράστια μέρη που λέτε. Τι είναι ποινικό αδίκημα που λέτε. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει να χρησιμοποιείται αυτή τη λέξη. Οι άνθρωποι δεν είναι άρρωστοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είπα ότι είναι άρρωστοι. Είπα το ότι είναι ασθένεια. Όχι, δεν ακούσατε. Συγγνώμη κύριε Καμπούρη, είπα ότι είναι ασθένεια. Να σας ακούσουμε παρακαλώ τον κύριο Καμπίτση και τον κύριο Θεοδωρίδη. Μισό λεπτό. Είπα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γεννιόνται έτσι. Που το DNA τους δεν είναι... Είπατε λατωματική, είπατε τη λέξη ασθένεια. Δεν είπε λατωματική. Είπε με πρόβλημα, ρε παιδιά. Αυτή είπε πρόβλημα. Πρόβλημα τι είναι. Πρόβλημα είναι λάτωμα. Υπάρχει ένα καλό παράδειγμα. Άρα είστε ομοφοβικοί, με λίγα λόγια, για αυτούς. Αυτά στο πρόσωπό σας, γιατί μιλάτε πολύ επιθετικότητα. Την αγραμματοσύνη σας να ψάξετε να ενημερωθείτε. Διότι υπάρχει και αυτιστική ομοφιλοφιλία. Είναι επιστημονικό αυτό. Καλά. Ψάξτε το! Ψάξτε το εσείς με αυτά που λέτε. Πηγαίνετε σε καθηγητές πανεπιστημίου. Και είναι ποινικά δικήματα αυτά που λέτε. Καλά. Έγινε εντάξει. Πρόσφατα η μερίδα και στο, ναι. Και στο Κάραβα. Από ποιον ανε. Από ποιον ανε έγινε η μερίδα.
Όταν το κράτος δεν ενδιαφέρεται, ξέρετε τι θα πει ομοφοβικός. Ξέρετε τι εστί ομοφοβικός. Πείτε μου, θα πει ομοφοβικός. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι εστί ομοφοβικός. Πείτε μου, τι θα πει ομοφοβικός. Και μιλάω για. Έγινε από καθηγητά. Τι θα πει ομοφοβικός. Παιδοψυχολόγους. Ομοφοβικός, αφήστε το κείμενο. Τι θα πει ομοφοβικός. Την εξυπνάδα σας. Τι θα πει ομοφοβικός. Και τη δική σας. Και σας τα επιστρέφω αυτά που λέτε. Γιατί δεν ξέρετε τι λέτε. Πολύ απλά. Εσείς δεν ξέρετε τι θα πει ομοφοβικός. Πηγαίνετε να σας ρωτάω 10 ώρες. Τι θα πει ομοφοβικός. Δεν θα απαντήσω σε εσάς, κύριε. Δεν θα απαντήσετε σε μένα. Ωραία, και εγώ θα ακούσω εσάς. Στα παλιά μου τα παπούτσια. Και εμένα στα τέτοια μου. Από πριν με έχετε απαξιώσει. Μα είναι σίγουρο αυτό με αυτά που λέτε. Κύριε Καμπίτση. Σας έχει επαξιώσει από πριν. Όταν μίλησα προηγουμένως και πήγα να πω κάτι επάνω σε αυτά πάλι, χωρίς να τον κατηγορήσω, μου είπε θα μιλάω επάνω του. Λοιπόν, δεν θα πω επάνω στην άποψή του. Έχουμε δημοκρατία και μπορούμε να μιλάμε με κοσμιότητα για όλα τα θέματα. Δεν είμαστε εδώ να κλείσουμε το στόμα μας. Κύριε Θεοδωρίδη, κάνετε προσπάθεια να τη φημώσετε, όπως καταγγέλει. Αυτό θα αποδεχτώ. Αυτά που λέω είναι πάρα εσείς. Πολύ σίγουρα. Αυτά θα το πείτε εσείς, όχι εγώ. Μισό λεπτό και θα σας πω από και από ποιο είναι. Παρακαλώ, να ηρεμήσουμε λίγο. Κάνοντας ένα σύντομο σχόλιο, διαβάζω πολύ προσεκτικά την συγκεκριμένη ανάρτηση του κυρίου Δημητρίου. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει ένα πολύ σκληρό bullying. Έτσι, πρόκειται για 52 ετών άνθρωπο. Παλαιότερα φυσικά τα πράγματα ήταν χειρότερα. Ο κύριος Θοδωρίδης λέει ότι δεν μπορείς. Και βιώναν ρατσισμό. Μισό ο κύριος Θοδωρίδης όμως. Λίγο ολοκληρώσει για να είναι κάτι ολοκληρωμένο. Θεωρώ όμως σήμερα ότι εγώ τουλάχιστον έτσι πως τα βλέπω τα πράγματα, που είμαι ένας νέος άνθρωπος 29 ετών, ότι όχι μόνο οι ομοφιλόφιλοι δεν αντιμετωπίζουν bullying, αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που προωθούνται πολύ περισσότερο από τους straight ανθρώπους. Bullying γίνεται στο straight. Δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Και δυστυχώς, για να λέμε και την αλήθεια, η ελληνική τηλεόραση έχει τα κατακλυστεί από τους ομοφιλόφιλους και από τους γκέι. Μην γελιόμαστε τώρα. Είμαι ένας άνθρωπος και προοδευτικός και μοντέρνος. Δεν θα πω το κλασικό που λένε όλοι: έχω φίλους ομοφιλόφιλους. Δεν τους ξεχωρίζω ομοφιλόφιλους και straight. Έχω φίλους που είναι απ' όλα. Αλλά πραγματικά πολύ περισσότερο δέχονται bullying οι άνθρωποι που επιλέγουν να πηγαίνουν οι άντρες μάλλον με γυναίκες παρά οι άντρες που προτιμούν τα ίδια φύλλα διότι είναι κλειστές ομάδες που υποστηρίζονται. Πάμε να δώσουμε κολαγόνο. Πάμε να δώσουμε κολαγόνο στον κόσμο για να ηρεμήσουμε. Ηρεμήσατε, κυρία Καμπίτση, λίγο. Ψάχνω να σας πω το τελευταίο. Ηρεμήσατε λίγο. Εγώ ήρεμη είμαι γιατί αυτά που λένε τεκμηριωμένα και είναι από καθηγητάς πανεπιστημίου πρωτοψυχολόγου. Κύριε Θεοδωρίδη, λύθηκε η παρεξήγησή σας. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λύθηκε η παρεξήγησή σας. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει παρεξήγηση. Εγώ ανέφερα αυτά που αναφέρει ο δημοσιογράφος. Μα ο δημοσιογράφος με τον επιστήμονα με τον ψυχολόγο έχει μεγάλη διαφορά. Μα το ανέφερε προηγουμένως και πάνω σε αυτά που αναφέρει ο ίδιος ο συγκεκριμένος και τα αναφέρει στον αέρα, λέω το τι είπε. Δεν είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και δεν θέλετε να μου απαντήσετε, κανένα σας, τι εστί ομοφοβικός. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Πάμε, πάμε. Και ποιος είναι ομοφοβικός. Πάμε να ηρεμήσουμε λίγο. 2.11.600 παρακαλώ πολύ. Πάμε να δώσουμε δύο κολαγόνα και